Σα ξεκίνησε να γράφει που να το είχε φανταστεί. Το ωραιότερο τραγούδι που ήταν όλη του η ζωή. Θα το έκαιγε με πάθος ένας άθλιος κριτής. Στα πολύτελη γραφεία κάποιας δισκογραφικής. Του παν άλλαξε και όνομα και επίθετο γιατί. Όλη η δόξα και όλη η φήμη τώρα θα πάει στο MTV. Θα κρατάς και σημειώσεις όταν βγαίνουμε μαζί. Στα πολυτέλη τα πάρτι κάποιας διαφημιστικής. Κι έτσι άλλαξε και όνομα και επίθετο. Αλλά ο ίδιος πάλι έμεινε με φράγκα πιο πολλά. Στα πάρτι έτσι έμπαινε με πρόσκληση δική από τον ατζέντη που είχε πιάσει μες στη Sony PMG. Του αλλάξανε τους στίχους, του αλλάξαν μουσική. Το αλλάξανε στο τέλος κι όλη την παραγωγή. Και σιγά να μην τον πείραξε πολύ στην τελική. Αρκεί το Σάββατο στο πάρτι να είχε πρόσκληση διπλή. Το κοινό τον προσκυνούσε όταν έβγαινε γυμνός. Υπήρχαν κι άλλοι που ρωτούσαν, ρε παιδιά ποιος είναι αυτός. Και γιατί στις συνεντεύξεις έχει κάποιον να μαζί. Ίσως πολύ απλά, πολύ δεν έχει τίποτα να πει. Τον κοιτάνε οι γονείς του, τον κοιτάνε τα παιδιά. Τον κοιτάζει το κορίτσι που είχε κόμενα παλιά. Και γιατί και στη ζωή του θέλει κάποιον να μαζί. Ίσως πολύ απλά, πολύ δεν έχει τίποτα να πει. Τον κοιτάνε τα παιχνίδια, αυτά που έπεσε παλιά. Τον κοιτάει η φωτογραφία που έβγαλε το 89. Και γιατί στις αναμνήσεις θέλει κάποιον να μαζί. Ίσως πολύ απλά, πολύ δεν έχει τίποτα να πει.